Η εκπομπή Κοσμογεύσης και ο Χρήστος Δελής επισκέφθηκαν τη Νέα Πέραμο Καβάλας, την πανέμορφη παραθαλάσσια κομμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Παγκαίου. Η Νέα Πέραμος βρίσκεται στον όρμο των Ελευθερών, 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Καβάλας. Πρόκειται για μια πανέμορφη τουριστική περιοχή με πεντακάθαρες παραλίες βραβευμένες με γαλάζιες σημαίες, με πολλά εστιατόρια, ταβέρνες και μπαράκια, αποτελώντας πόλο έλξης πολλών τουριστών, κυρίως από τις βαλκανικές χώρες. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται στη Νέα Πέραμο για τη διαμονή του, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Η Νέα Πέραμος φημίζεται κυρίως για τις παραλίες των Αμολόφων. Εκεί θα βρει κανείς αρκετές οργανωμένες παραλίες. Εκτός από τον τουρισμό, στη Νέα Πέραμο μπορεί κανείς να απολαύσει τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα από ντόπιους παραγωγούς, όπως το σταφύλι, το κρασί, το τσίπουρο, τις ελιές και το λάδι, καθώς μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων είναι και η γεωργία. Είμαστε εδώ, αγαπητέ κύριε Ευάγγελε. Ο κύριος Ευάγγελος είναι ο φίλος μου, ο κάμεραμαν. Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο Miramare, ταβέρνα, καφέ, beach bar. Έχουμε μία από τις ιδιοκτήτριες για... Οικογενειακή επιχείρηση. Οικογενειακή επιχείρηση. Δύο λογάκια να μας πεις για την επιχείρηση. Ξέρω, γιατί είμαι και φίλος με τον Γιώργο και με τον Αποστόλη, ότι είναι μία από τις παλαιότερες, θα έλεγα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Νέα Πέραμο. Ναι. Δυο λογάκια να μας πούμε. Η ιδέα, πώς ξεκινήσατε και πώς φτάσαμε εδώ να έχουμε ένα από τα καλύτερα, θα έλεγα, ξενοδοχεία στη Νέα Πέραμο. Καταρχήν το αναλάβαμε από τη μητέρα μου. Ήμασταν εμείς όλη η Γερμανία και το κάναμε ανακαίνιση, ξανά ανακαίνιση και συνέχεια κάναμε ανακαινήσεις. Ό,τι χρειάζεται, αλλά είναι από τις πιο παλιές επιχειρήσεις στην Απέρα μου. Μάλιστα, από τις πιο παλιές. Θυμάμαι παλιά, ερχόμασταν εδώ, ήταν, ακόμα νομίζω η ταβέρνα δεν ήταν, η ταβέρνα ήταν για το καφέ, που είχε ένα φανταστικό μπαρ.
Ναι. Το διοικούσε φυσικά ο Αποστόλης και ο Γιώργος. Ναι. Είμαι Γερμανία. Ναι, είσαι στη Γερμανία ακόμα. Στη ταβέρνα, τι έχουμε εδώ να προσφέρουμε στους πελάτες μας, αν θέλει κάποιος. Βασικά. Δηλαδή, να έρθει ο τουρίστας στο ξενοδοχείο, καταρχάς σερβίρουμε πρωινά, ομελέτες, πίτσες, αυτά από το καφέ μπαρ. Από το καφέ μπαρ. Στην ταβέρνα ψάρια, διάφορους μεζέδες. Κρατικά της ώρας. Κρατικά της ώρας, μαγειρεμένα. Ό,τι θελήσει βασικά ο τουρίστας προσπαθούμε να το προσφέρουμε. Με τα πιο καλά υλικά, με τα πιο αγνά υλικά, να πουλήσουμε και λίγο παράδοση, να διαφημίσουμε τον τόπο μας, όλα μαζί. Πακέτο. 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 Όλα πακέτο. Μαζί. Όλα μαζί. Δύο λογάκια λίγο να μου πεις. Δηλαδή, έρχεται ο τουρίστας, ναι. Κλείνει το δωμάτιό του, ναι. Και έχει τα πάντα. Δηλαδή, έχει το room service, έχει το πρωινό του, έχει το μεσημεριανό του να κατέβει να φάει το μεσημέρι. Απέναντι φυσικά παραλία. Την παραλία έχουμε, τη θάλασσα. Ναι, βασικά δεν χρειάζεται να μετακινηθεί από εδώ. Δεν χρειάζεται καθόλου να μετακινηθεί. Και το κάνουν πάρα πολλοί πελάτες μας, χρόνια που έρχονται, για διήμερα, τριήμερα. Πολλοί Βούλγαροι που έχουν και ξεκούραση δεν φεύγουν από εδώ. Δηλαδή θα, το δωμάτιο θα κατέβουν, θα πάρουν το πρωινό τους, θα κάνουν το μπάνιο τους, θα πάρουν ένα ρόφημα στην παραλία. Μετά το μεσημεράκι θα φάνε κάτι. Θα πάνε ξανά στο δωμάτιο, το βράδυ θα ξανακατέβουν, θα πιούν το ποτό τους στο μπαρ με την ωραία μουσικούλα. Ναι, σε αυτό φημίζεστε για την ωραία. Είμαστε και ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, αν έχει και πανσέλινο τρελαίνονται. Α, ναι, 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 ο πανσέλινος, ο ρομαντισμός πάντα, βέβαια. ένα άλλο, όσο με τον πλήστον, περισσότερο τουρισμό τι έχουμε, είναι από τα Βαλκάνια ή είναι γενικά Βόρειο-Ευρωπαίοι. Κατά 80-90% είναι Βούλγαροι. Είναι Βούλγαροι, 90% τόσο μεγάλο ποσοστό. Τόσο μεγάλο ποσοστό, ναι. Ναι. Μετά είναι πιο λίγο δηλαδή που έρχονται Γερμανοί, Άγγλοι, Ιταλοί. Τώρα τελευταία και λίγοι Τούρκοι εμφανίζονται. Α, εμφανίζονται και οι Τούρκοι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα το προωθήσουμε εκεί που πρέπει να προωθήσουμε. Την, βέβαια, ναι. Τώρα, εντάξει, κάνουμε ένα περιηγητικό ρεπορτάζ εδώ για τα μαγαζιά και για τα καταλήμματα. Φυσικά δεν μπορούσε να μας αφήσει απ' έξω, γιατί ήσασταν η πρώτη και η καλύτερη, νομίζω. Έχει, πόσα κρεβάτια έχετε περίπου? Έχουμε περίπου 30 κλίνες. 30 κλίνες. Διπλά και μονά, γιατί και τριπλά. Τα κομμάτια διαφορετικά, η δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα. Και έχει και τετράκλινα, ναι. Ναι. Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή στιγμή που μας έδωσες. Πιστεύω ο κόσμος θα κατάλαβε τι περίπου, τι επιχείρηση είναι. Δηλαδή έρχεται ξένιαστα, κλείνει και από εκεί και πέρα κάνει check-in και check-out. 10-15 μέρες με το κεφάλι του ήσυχο, χωρίς να έχει την έννοια αν έχω νερό ζεστό, αν θα βρω καφέ, αν θα βρω παραλία, αν θα βρω φαγητό. Ναι. Στην εξυπηρέτησή μας, στα πάντα. Και ακόμα και καθαριότητα στα δωμάτια. Βασικά η δουλειά μας είναι αυτή. Πουλάμε τουρισμό. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο καθένας μας εδώ στην Νέα Πέραμο. Δηλαδή η δουλειά μας είναι αυτή ολονών. Ολονών, φυσικά ολωνών. Εδώ στην Νέα Πέραμο. Φυσικά από τον τουρισμό. Αυτές είναι οι 40-50 μέρες, 60 βία, αυτές είναι. Να δούμε. Και μετά ο χειμώνας και κοιτιόμαστε στα μάτια όπως κοιτιόμαστε. Εμείς και εμείς. Ναι, εμείς και εμείς. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Το ΦΠΑ πώς το λάβατε, η μείωση του ΦΠΑ? Καλό είναι αυτό για τις επιχειρήσεις. Καλό είναι αυτό για τις επιχειρήσεις. Πολύ καλό για τις επιχειρήσεις. Ναι. Λίγο να ανεβάσουμε και κεφάλι, γιατί ήταν παράλογα τα ποσοστά. Τα ποσοστά, ναι. 11 μονάδες. Και του ΦΠΑ, ανεβασμένο ΦΠΑ, ναι. Δεν περισσεύει τίποτα στο τέλος. Now, come on, let's go. The music's playing. I've got to move on to go out. No more delaying. Pack my things up. Carefree adventures waiting. I'm heading out to see the rest of the world. Yeah, yeah. So kick it up, stir it up. A lot will make you feel. Press reset with no regret. Make sure to keep it real. The possibilities right in front of me.
Είμαστε εδώ στα Λεωτρεβία Καζατζίδη. Κώστα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά, καλώς ήρθατε. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσες εδώ να κάνουμε μια περιήγηση στον χώρο. Και σε ευχαριστώ και για την χορηγία σου στην εκπομπή μου και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες. Είναι χαρά μας να προωθούμε και να βοηθάμε ανθρώπους και δραστηριότητες οι οποίες προσπαθούν να πάνε τη μαγειρική ένα βήμα παραπέρα και να αναδείξουν όχι μόνο το τρόφιμο σαν τρόφιμο, αλλά και τις υγειοπροστατευτικές ιδιότητες αυτού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα, καταρχήν, βλέπω ένα τεράστιο χώρο εδώ μέσα, μηχανήματα, δεν ξέρω και πώς λέγονται τα μηχανήματα, θα με τα αναλύσεις αυτά. Ναι. Αυτό όμως που με κάνει εντύπωση είναι πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα, δηλαδή είναι να σε πέσει κάτι. Και όταν είμαστε σε λειτουργία τον καιρό της ελιάς, που είναι η ελαιοκομική περίοδο, είμαστε ακόμα καλύτερα γιατί είναι όλο το προσωπικό εδώ, 16 άτομα που απασχολούμε, που ο καθένας έχει το πόσο του και το αναλαμβάνει να το καθαρίζει. Θα μας κάνεις μια περιήγηση εδώ στο. Να κάνουμε μια ξενάγηση. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία και πώς βγαίνει το παράγεται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Όλη η διαδικασία ξεκινάει από εδώ. Πέφτουν οι ελιές μέσα στη κοάνη, ανεβαίνουν από τη μεταφορική ταινία. Ναι. Γίνεται η αποφύλωση σε 3 αποφυλωτήρια και μετά πλένονται στο πλυντήριο όπου απομακρύνονται οι πέτρες, τα χώματα, όλα τα βαριά. Ερώτηση, σε διακόπτω, με συγχωρείς. Δηλαδή, έχω πάει και στην Ιταλία, έχω δει και στην Ιταλία πώς εξεργάζονται την ελιά. Όλα πέφτουν μέσα. Εδώ γίνεται αποφύλωση, μπαίνει μόνο ο καρπός της ελιάς. Απομακρύνονται τα φύλλα, απομακρύνονται οι πέτρες, απομακρύνονται τα στερεά σωματίδια, ξεπλένονται μετά οι ελιές. Μάλιστα. Και ζυγίζονται για να πάνε μέσα καθαρές για την ελαιοποίηση. Μάλιστα. Μετά, αφού ζυγίσουμε τις ελιές, πέφτουν σε αυτό εδώ το μηχάνημα. Μάλιστα. Που λέγεται σπαστήρας. Μέσα έχει ένα κόσκινο κυλινδρικό και 3 σφυριά που πατάνε και λιώνουν την ελιά μαζί με το κουκούτσι, μαζί με τη φλούδα. Από εκεί με κάποια αντλία τα μεταφέρουμε και πέφτουν μέσα στους μαλακτήρες όπου γίνεται η μάλαξη για να ενωθούν οι μικρές σταγόνες του λαδιού και να γίνουν μεγαλύτερες, ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε, να πάρουμε το λάδι μετά στο επόμενο μηχάνημα. Ναι. Η διαδικασία αυτή. Σε κόβω τη ροή λίγο, γιατί είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος τώρα που τα ακούω όλα αυτά, δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία. Το κουκούτσι πού πάει? Το κουκούτσι είναι μαζί. Είναι ακόμα δηλαδή εδώ, ακόμα το κουκούτσι. Είναι μέσα στη διαδικασία της μάλαξης για να πάρουμε και από εκεί, αν έχει κάποιο λάδι, να ενωθούν οι σταγόνες όλες. Μάλιστα. Όπου περιόρχονται μέσα στην ελιά. Γιατί έχω ακούσει ότι το κουκούτσι ειδικά έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Νομίζω γίνεται το πυρινέλο από εκεί. Το πυρινέλο γίνεται, αλλά το πυρινέλο είναι από υποπροϊόν δικό μας. Α, το μάλιστα. Θα πετάξουν. Θα έρθουμε αργότερα εκεί. Ναι, θα έρθουμε αργότερα εκεί. Αφού λοιπόν η μάλαξη εδώ κρατήσει γύρω στα 20 λεπτά, 20-25 λεπτά, σε χαμηλή θερμοκρασία κάτω από 30 βαθμούς, γύρω στους 26-27 βαθμούς, μεταφέρουμε τη ζύμη σε αυτό εδώ το μηχάνημα που λέγεται φυγοκεντρικός διαχωριστής, δεκάτερ, όπου εδώ ξεχωρίζουμε τα στερεά με τα υγρά. Μάλιστα. Εδώ παράγεται, βγαίνει και ο πύρινας. Δηλαδή, ό,τι είναι στερεό. Ναι, από εδώ γίνεται ο διαχωρισμός. Εδώ γίνεται. Ναι. Τρέχει το λάδι, το ελαιόλαδο από εδώ, αλλά έχει μέσα ακόμα λίγο νερό και λίγη ψύχα ελιάς. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το ξανακαθαρίσουμε ώστε να μην έχει πολύ μούργα ο ντενεκές, ας πούμε. Δηλαδή υπόλοιμα στερεό. Εκείνο το υπόλοιμα, δηλαδή καμιά φορά που το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, είναι η ψύχα της ελιάς. Α, είναι ψύχα. Φυσικό, είναι η ψύχα της ελιάς. Την άλλη φορά θα την αλείβω στο ψωμί μου όταν φτάνω στο τέλος του κουμίχη. Ναι. Βαγγέλη μου, έχω δίκιο? Καλά τα λέω. Το ελαιόλαδο από εκεί μαζί με λίγο νερό και λίγη ψύχα ελιάς ξεκινά και περνάει από τους κάθε τους διαχωριστές. Μάλιστα. Διαχωριστήρες όπως λέγονται. Πρώτος διαχωρισμός, παίρνουμε τα πολλά, μετά δεύτερο διαχωρισμό, το φινίρουμε εντελώς το λάδι. Το φινίρουμε, όχι το ραφινάρουμε, το καθαρίζουμε. Το καθαρίζουμε, ναι, ναι. Μηχανικά μέσα και χωρίς προσθήκη κανένας χημικού, χωρίς να περάσει φίλτρο, χάρτινο ή οτιδήποτε άλλο.
μπαίνει στη δεξαμενή και είναι έτοιμο για να το πάρει ο παραγωγός. Έχουμε ένα εκθετήριο ελαιολάδου. Θα μας πεις δύο κουβέντες γι' αυτό, θα μας ξεναγήσεις. Βλέπω εδώ διάφορα μπουκάλια, τενεκεδάκια, μικρά, μεγάλα, καρτούλες. Βλέπω ελίτσες εκεί, από ό,τι μισό λεπτό λίγο. Ναι, ελίτσες, γεμιστές. Μας πεις δύο λόγια για αυτά. Ο λόγος που βρίσκεται το εκθετήριο εδώ είναι επειδή το ελαιοργείο, το ελαιοτριβείο είναι ανοιχτό και επισκέψιμο τους καλοκαιρινούς μήνες. Βρίσκεται εδώ για να μπορούμε να δείξουμε και να προωθήσουμε ελαιόλαδο από τον τόπο μας. Οι ανάγκες για να προωθηθεί σωστά και τυποποιημένο το ελαιόλαδο μας οδήγησαν στο να φτιάξουμε την εταιρεία The Olive Soul, η οποία ασχολείται με προϊόντα ελαιολάδου. Δεν θέλω να σου πάρω τον ερμό σου τώρα που μου τα λες τόσο ωραία και πραγματικά έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Oil of Soul είναι δικιά σου καζατζίδι εταιρεία, ναι, δικιά σας εταιρεία, την οποία είστε και στη χοντρική ή είστε μόνο στη λιανική. Δηλαδή, αν θα έρθει κάποιος... Είμαστε στη λιανική, ναι? Μπορούμε να διαθέσουμε τα προϊόντα μας λιανική. Δείχνουμε τον τρόπο πώς μπορεί ο κάθε παραγωγός να διαθέσει τα προϊόντα του, το ελαιόλαδό του, να το τυποποιήσει και να το διαθέσει στη λιανική, μάλιστα, χωρίς να έχει δικό του τυποποιητήριο. Δηλαδή, μπορούμε να του δείξουμε κάποιον τον δρόμο για να κάνει κάποιες συνεργασίες ώστε να μπορέσει να φτιάξει το δικό του μπουκάλι, το δικό του προϊόν, τη δικιά του σειρά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ερώτηση, παιδί, για μένα. Έχω 200 δέντρα. Μαζεύω τις ελιές μου, έρχομαι σε σένα. Τι μπορώ να κάνω αυτό το λάδι? Δηλαδή, μπορώ να δώσω εντολή να περάσει από το ελαιοτριβείο σου και να με το συσκευάσει με δικιά μου ετικέτα, παράδειγμα. Εγώ έχω αυτή την τρέλα να πω π.χ. ότι ξέρεις κάτι, έβγαλα 100 τενεκέδες λάδι, θέλω να τους βγάλω Χρήστος Δελής. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες αναλόγως τον προσανατολισμό και τον δρόμο που θέλετε να ακολουθήσετε. Εμείς μπορούμε να σου προτείνουμε και να σε διευκολύνουμε σε κάποια βήματα. Δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά. Είναι προς τιμή σας αυτό. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα εδώ παρακάτω. Ναι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την αρχή, ξεκινήσαμε από τους δικούς μας ιδιόκτητους ελαιώνες, μάλιστα, που αριθμούν γύρω στα 1500 ελαιόδεντρα. Το ελαιόλαδο που παράγουμε από τα δέντρα, καταρχήν οι ελαιώνες αυτοί βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, ως επιτοπλίστων. Θυμίζεται ο Άγιος. Ελάχιστοι βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Περάμου. Και από τα λάδια που παράγουμε, μπαίνουν στο μπουκάλι που λέγεται The Olive Soul και είναι αγουρέλα. Είναι μόνο πράσινες ελιές. Δηλαδή, η συγκομιδή ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει στις 30 Οκτωβρίου. Η σειρά Ισίμι περιέχει μέσα ελαιόλαδο από παραγωγούς οι οποίοι έχουν κάνει την ελαιοποίησή τους στο ελαιοτριβείο με ιδανικές συνθήκες και έχουν ένα αξιόλογο προϊόν το οποίο θέλουν να το διαθέσουν και χρησιμοποιούν την εταιρεία μας σαν διευκόλυνση. Σαν διευκόλυνση, ναι. Στην ερώτησή μου προηγουμένως άρχισε τώρα, να φαντάσεις. Σαν διευκόλυνση, ναι, για να φύγει η ποσότητα από τα χέρια τους ώστε να μην μένει στις αποθήκες και αλλοιώνεται και για να μπορέσει να το βρίσκει ο πελάτης πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο σωστά. Μάλιστα. Από το να βρίσκεται σε ένα λευκοσίδηρο δοχείο των 15 κιλών, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο πρακτικό και πολύ πιο καλύτερα διακινείται ένα μικρό δοχείο των 3, των 5 λίτρων, των 1,5. Βλέπω ότι το λάδι είναι σε συσκευασίες, δηλαδή εδώ τώρα αυτή η συσκευασία. Δηλαδή, τι μπορεί να περιέχει τώρα αυτή η μικρή συσκευασία, να το πάρει κάποιος για... Από τη στιγμή που δεν γράφει επάνω η Ισίμι, σίγουρα, ναι, περιέχει πράσινο λάδι από άγουρες ελιές. Το αγουρέλαιο που λέμε. Αγουρέλαιο, ναι. Και οι μικρές συσκευασίες των 100 ml απευθύνονται περισσότερο για τα καταστήματα και για τους χώρους εστίασης. Βιολογικών προϊόντων. Έχω... Για τους χώρους εστίασης. Α, ναι. Βάσει της νέας νομοθεσίας που ανοιχτά δοχεία ελαιολάδου επάνω στο τραπέζι. Θα πρέπει να είναι τυποποιημένα και ναι, μία το,
Το έχω ακούσει αυτό, ναι, νομίζω από 1η-1η-19. Από 1η-1η-18 τώρα. Το 18? Βρίσκεται ήδη σε ισχύ όμως. Ήδη σε ισχύ. Ναι. Επίσης, προσπαθούμε στις όσο μικρότερες συσκευασίες να είναι τόσο πιο δυνατό το λάδι, γιατί εννοείται ότι θα το χρησιμοποιήσουμε σαν γαρνίρισμα τελευταία στιγμή πάνω στο φαγητό. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε ένα λάδι το οποίο έχει γευστικό ελάττωμα, ώστε να κάνουμε τόσο κόπο ή να έχουμε ένα τόσο καλό φαγητό και τελευταία στιγμή να το αλλοιώσουμε. Ήρθαμε στο ελαιοτροβείο σου, Κώστα, και δεν θα δοκιμάσουμε τα λάδια σου. Φυσικά και θα δοκιμάσουμε ελαιόλαδο, και αυτό που θέλουμε να δούμε στη δοκιμή είναι να αρχίσουμε να γνωρίζουμε κάποια λατώματα, κάποια βασικά λατώματα. Μάλιστα. Γιατί τα λάδια, ναι, χωρίζονται σε κατηγορίες εξαιρετικά παρθένο, παρθένο, ελαιόλαδο και κατεβαίνουν προς τα κάτω βάσης οξύτητας, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται για να χαρακτηρίσουμε ένα ελαιόλαδο με μια οργανωληπτική αξιολόγηση. Μάλιστα. Που οργανωληπτική αξιολόγηση είναι η γεύση του, το άρωμά του, το πικρό του, το φρουτόδες του, το πικάνικό του. Έχω μια ερώτηση. Αυτό το περίφημο 0 οξύτητα, 0-1 οξύτητα, αυτό τι χαρακτήρα μπορεί να δώσει στον καταναλωτή? Δηλαδή, αν κάποιο λάδι παίζει ρόλο η οξύτητα του λαδιού, αυτό είναι καλά τώρα να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Εδώ αυτό το ελαιόλαδο που θα δοκιμάσουμε έχει 0,2 οξύτητα. Το χαρακτηρίζει εξαιρετικά παρθένο βάσης οξύτητας, αφού εξαιρετικό παρθένο λέγεται οποιοδήποτε ελαιόλαδο έχει μέχρι 0,8 βαθμούς οξύτητα. Αλλά δεν θα πρέπει να έχει γευστικό ελάττωμα. Α, και πού το εντοπίζουμε αυτό? Στην πικρίλα, στην γλυκύλα που θα βγάλει το λάδι, πού? Πόσο πιο? Στην πίκρα δηλαδή που θα βγάλει. Αν είναι πικρό, ναι, και πικάντικο, ναι, και ισολιμό. Και ισολιμό. Προφανώς θα είναι, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να έχει και φρουτόδες, ναι, να έχει και άρωμα καλό. Εάν δεν έχει την πίκρα και το κάψιμο του, θα είναι πιο ουδέτερο φλάτ στο άρωμα του. Α, μάλιστα. Δεν θα έχει άρωμα. Αυτά τα τρία, ναι, πηγαίνουν συνήθως μαζί. Ναι. Τώρα, τα αρώματα, μπορούν να συναντήσουν διάφορα φρούτα, διάφορα λουλούδια, διάφορες νότες της φύσης. Ναι. Αυτά χαρακτηρίζουν ένα καλό εξαιρετικό παρθένο. Ότι η τέτοια ασφαλή που δεν εναρμονίζεται με το περιβάλλον και την φύση, προφανώς είναι ένα ελάττωμα. Ένα ελάττωμα. Ναι, δηλαδή ένα ξινό, ένα αλμυρό, κάποιες δυσάρεστες μυρωδιές. Πάμε να δοκιμάσουμε. Το πίνω στα σφινάκι, όπως το. Βάζω λίγο στο χέρι, μερικά δευτερόλεπτα. Α, μάλιστα, κάτσε να αφήσω τα γυαλιά μου εδώ. Κάπου. Για να σταθεί. Μάλιστα. Βάζουμε μέσα έτσι στην παλαιά μας και το κοιτάμε για να σταθεί. Πόσα χρόνια στη γαστρονομία? Μετά μυρίζουμε. Βλέπουμε ότι μυρίζει ηλιά. Δεν μυρίζει λάδι, για παράδειγμα. Η μυρωδιά της λαδίλας, συνήθως είναι η μυρωδιά που γνωρίζουμε, είναι η μούρκα, είναι ελάττωμα και τα ταγκό. Τα γκύλα που λέμε. Ναι, ναι, τα γκύλα. Η λαδίλα που μας θυμίζει είναι αυτά τα δύο ελαττώματα. Από εδώ σου έρχεται το άρωμα. Ναι. Άρα έχουμε πολύ καλή βαθμολογία στο άρωμα. Από τη θερμοκρασία δηλαδή έχει. Ναι. Γιατί προηγουμένως δεν είναι. Από τη θερμοκρασία και γιατί συνδυάζει τα τρία χαρακτηριστικά που είπαμε. Άμα το βάλουμε στο στόμα μας τώρα, θα δούμε ότι έχει πικρό και πικάντικο. Μάλιστα. Πώς δοκιμάζουμε? Το βάζουμε στο στόμα μας. Ναι, ναι. Το γυρνάμε λίγο με τη γλώσσα μας μέσα να απλωθεί. Ναι. Καταπίνουμε και κάνουμε μια εισπνοή από το στόμα και εκπνέουμε από τη μύτη. Μάλιστα. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι έρχεται. Πώς σαν να πάτσα χινό τώρα είναι. Έτσι κάνω για όταν πατάω στη θάλασσα χινό. Έρχεται το πικρό. Ναι. Και μετά έρχεται το πικάντικο στο λαιμό. Δεν καίει. Καίει. Τώρα. Αλλά θα φύγει γρήγορα. Το καλό του ελαιόλαδο, το πικάντικο, ναι, του, είναι για μερικά δευτερόλεπτα. Τι αρώμα, τώρα έρχονται τα αρώματα. Σιγά σιγά στην εκνοή, όσο μιλάς. Στην Κρήτη λένε, ζούνε από το ελαιόλαδο, γιατί λέει δεν μπορούμε, λέει, να. Γιατί δεν βλέπουμε, λέει, κανένα κριτικό, λέει, φτιαγμένο και σουρωμένο. Πρωί-πρωί πριν πάνε στα καφενεία, γιατί πλακώνονται από το πρωί στις σικουδιές και στα ρακιά, στις ρακιές που έχουν, πήραν ένα στενάκι ελαιόλαδο και μετά όρμαν στα καφενεία. Ναι. Με αποτέλεσμα, εμείς που πάμε τώρα από εδώ από το βορρά και πάμε κάτω, λοιπόν,
μας πλακώνεστε στις κουδιές και μέσα μισή ώρα είμαστε flat. Τελείωσε. Flat, όταν μιλάμε flat. Τώρα αυτό θα κάνω, τώρα το ξέρω. Γελάς, τα είπα καλά, ε. Ναι. Ωραία. Το ψωμάκι τι είναι? Κάποιες βασικές αρχές του ψωμάκι είναι για κάποιοι... Καταρχήν για να δοκιμάσουμε ένα δεύτερο ελαιόλαδο, ναι, θα πρέπει να ξεπλένουμε το στόμα μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα ξενόμυλο για να φάμε μια φετούλα για να, ναι, παραχθεί σάλιο στο στόμα, άρα θα πρέπει να πάρουμε μια μικρά ψωμί. Μου θυμίζει το αντίδωρο της εκκλησίας. Να δοκιμάσουμε σήμερα. Ώστε να καθαρίσουμε το στόμα μας. Μάλιστα. Λευκό ψωμί χωρίς γεύση. Δεν κάνουμε ξινές μαγιές κλπ. Τέλεια. Λοιπόν, έχω εδώ το σουλάκι μου. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο. Α, είναι άλλο ελαιόλαδο, ε. Μα τι χωριάτης είπε, ρε παιδί μου. Αυτό που δοκιμάσαμε, δεν είσαι χωριάτης, δεν είσαι ενημερωμένος όπως ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι καταναλωτές. Δεν είναι ενημερωμένοι σωστά. Η δικιά μας δουλειά αυτή είναι, να ενημερώνουμε τον κόσμο, τους καταναλωτές. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, τους, ναι, παραγωγούς, ώστε να μπορέσουν να ενημερώσουν τους πελάτες τους. Για να το κάνω αυτό. Την ίδια διαδικασία, ναι, το ζεσταίνουμε και θα δούμε ότι έχει άλλο άρωμα, άλλη γεύση, πιο χαμηλό πικάντικο. Γιατί αυτό εδώ το ελαιόλαδο προέρχεται από μαύρες ελιές, ως επιτοπίστων, που πέφτουν πολύ φενόλες και μαλακώνει το βράδυ. Δεν θα συγκεκριθεί τόσο. Πάλι την ίδια διαδικασία. Την ίδια διαδικασία. Θα πατήσω από το δεξί τώρα τον αχινό. Ναι. Ουχ! Ναι. Άλλη γεύση, άλλο άρωμα. Δεν έχει τόσο πικρό. Το πικάντικό του είναι πιο ήπιο, σχεδόν καθόλου. Σε ένα νέος άνθρωπος, εγώ τώρα, σε μένα αργεί λίγο η διαδικασία της... Ναι, τώρα ήρθε. Ναι, αλλά είναι, ναι, λίγο. Είναι πιο μαλακό τώρα. Ναι, αλλά τώρα μου έρχονται όλα στο στόμα τα αρώματα και... Ωραία. Αυτό ήταν ένα γρήγορο τρόπο για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε δύο ελαιόλαδα γευστικά. Είμαι καταθουσιασμένος. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την ξενάγηση. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου και τιμή μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη χορηγία σου και πάλι. Ναι, ειδικά την εμπιστοσύνη που έδειξες και στο άτομο μου και στο κανάλι φυσικά. Ναι, γιατί χωρίς το κανάλι δεν υπάρχουμε, άρα όλη αυτή η εμπιστοσύνη είναι αμοιβαία και από εμάς, δηλαδή αυτή την ξενάγηση που μου έκανες εδώ, θα τη μεταφέρω και αλλού. Και από εδώ και στο εξής, μόνο κατζατζίδι ελαιόλαδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Ευχαριστώ. Ναι. Και εμείς θα τα λέμε. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό ότι θα το κάνουμε. Χαρισματική είναι η Ανδρέας Καραμπερίδης στις πλαγιές του ιστορικού όρους Παγκαίου, του Χρυσοφόρου Όρους, πηγής Χρυσού και Αργυρού,
τόπου ανατροφής και λατρείας του Θεού Διονύσου, η οικογένεια Καραμπερίδη, τρεις γενιές τώρα ασχολούνται με την τέχνη της αμπελοκαλλιέργειας, τα τελευταία 14 έτη, με την παραγωγή βραβευμένου κρασιού και από το 2004 βρίσκονται στην αγορά με μεράκι και αίσθηση ευθύνης στους εραστές του ποιοτικού ίνου και της ιστορίας του τόπου. Οι αμπελώνες του χαρισματικού ίνου Καραμπερίδη παράγουν κρασιά στις πλαγιές του Ιερού Όρους Παγκαίου, που θα σας εκπλήξουν. Εδώ είναι η κουζίνα. Αντώνη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Με τη βοήθεια του κυρίου Καραγεώρα, είναι η κορυφή μας στο σέντερ. Έχω την τιμή να είμαι στην κουζίνα του J-Food Restaurant Γλυκάνησος και θα μας μαγειρέψει σήμερα δύο καταπληκτικές συνταγές ο σεφ ο Αντώνης, ο οποίος μεγάλη προϊστορία στην κουζίνα, δεν θέλω να αναφέρω. Θα μας τα πει σιγά σιγά ο ίδιος έξω στη συνέντευξη. Τι θα μας μαγειρέψει, Αντώνη, θα σήμερα? Θα κάνουμε γιαρχέρα σεβίτσε. Μάλιστα. Με λαβράκι. Ναι. Και όταν θα κάνουμε μια καλαμαράτα. Καλαμαράτα με ζυμαρικά. Ζυμαρικά. Με ζυμαρικά. Καλαμάρι. Ιταλικά με... μακαρόνια. Ναι. Καλαμαράτα λέγονται τα μακαρόνια. Και συνοδεύονται με καλαμάρι με σαλτσούλα. Με σαλτσούλα. Προχτές πάλι θα το τονίσω, δεν έχω φάει πιο νόστιμο καρπάτσιο στα 30 χρόνια που είμαι στις κουζίνες. Ειλικρινά σου δίνω συγχαρητήρια. Ναι. Φυσικά ήταν και το κρασί πάρα πολύ καλό. Δεν θα το αναφέρω. Ναι. Θες να ξεκινήσουμε? Λες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Εγώ πού να πάω τώρα να βλέπω εδώ, γιατί πρέπει να ρωτάω. Ναι, εγώ θα κάτσω εδώ για να ρωτάω σιγά σιγά. Έχουμε κόψει το λαβράκι μας σε κομματάκια. Σε κομματάκια, ναι. Έχουμε μαρινάρει ήδη, γιατί θα παίρνει χρόνο. Με χυμολάιμ. Με χυμολάιμ το μαρινάρουμε. Με χυμολάιμ, έτσι. Βάζουμε μέσα εδώ πέρα. Λίγη καυτερή πιπεριά. Τη λατρεύω. Κι εγώ. Και επίσης βάζουμε εδώ πέρα και λίγο κρεμμυδάκι κομμένο καρέ ψηλό. Πολύ ψηλό. Πάρα πολύ ψηλό. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη. Γιατί στις κουζίνες, ειδικά στις υψηλής γαστρονομίας, δεν χρησιμοποιούν το κόκκινο το κρεμμύδι και χρησιμοποιούν το λευκό? Το κόκκινο κρεμμύδι είναι πιο πολύ για φαγητά, για σαλτσοίδες τέτοιο. Για σαλτσοίδες. Το λευκό μπορείς να το παίξεις όπως θέλεις. Να το παίξεις όπως θέλεις. Είναι πιο εύκολο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι. Να κάνω και καμιά ερωτησούλα, έτσι να καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί χρησιμοποιούμε το λευκό και γιατί χρησιμοποιούμε το κόκκινο. Λοιπόν, παίρνουμε το πιατάκι μας.
θα βάλουμε μέσα από κάτω. Μάλιστα. Ψιλοκομμένο, ωραίο. Ψιλοκομμένο καρεδάκι. Το από κάτω να τονίσω ότι πρέπει να είναι πολύ μαλακό. Όριμο, όριμο. Όσο πιο όριμο. Πιο μαλακό και τόσο πιο νόστιμο. Γι' αυτό το βλέπετε και έτσι. Τέλειο. Θα συνεχίσουμε από πάνω με ψιλοκομμένο καρέ ντομάτας. Με τη φλούδα για χωρίς. Και με τη φλούδα και χωρίς. Και χωρίς. Τώρα κάναμε τη φλούδα. Είναι μαλακές οι ντοματούλες και είναι με τη φλούδα. Δεν παίζει ρόλο. Όχι, δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Αισθητικά είναι ότι είναι. Αισθητικά. Ακριβώς όλα. Σε πού είναι να ναι. Σε μένα όλο κάτι περισσεύει. Όχι, σε μένα περισσεύει. Δεν περισσεύει τίποτα. Αφού το αφήσει ένα δυο λεπτά πλέον το κρεμμυδάκι και το τέτοιο και την καυτερή πιπεριά, ναι. Συνεχίζουμε και στρώνουμε. Βλέπω ότι τα ζουμιά τα έχεις περιορισμένα. Τα δηλαδή... ζουμιά δεν είναι καλό να τρέχουνε. Δεν είναι καλό να τρέχουνε. Ναι, θα τρέξει λαδάκι, όχι ζουμιάκι. Ναι. Τέλειο. Ναι. Η μαγική στιγμή, ε. Εδώ έχουμε... Αυγοτάραχο. Αυγοτάραχο. Καλό. Άφωνος, ούτε ανάσα παίρνω. Μάλιστα. Ο Μοσχοβολάη μύρισε θάλασσα. Ελληνική φυσικά. Oil of soul, το είδα. Ναι. Και λαδάκι πράσινο δικό μας. Ναι. Είναι μοναδικό, είναι πολύ σπάνια να μας επιτρέψουν να μπούμε σε μια κουζίνα να μας δείξουν ακριβώς την τέχνη, έτσι. Ο Αντώνης εδώ μας έκανε τη χάρη πραγματικά και να δει ο κόσμος πως είναι μία υψηλή γαστρονομίας κουζίνα. Δεν τα δείχνετε, το ξέρω. Δεν τα μας... δείχνουμε ναι, γιατί ναι. Εμείς πληρώσαμε για να τα μάθουμε. Φυσικά, ναι, ναι. Κουραστήκαμε, διαβάσαμε, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Αυτό είναι φρέσκο θυμάρι. Ρίγανη είναι. Παναγία μου. Μπορείς να πάρεις το πλάνο σου, Βαγγέλη, τώρα, να δει ο κόσμος τι ακριβώς έχει δημιουργήσει ο Αντώνης. Το πιάτο μας είναι έτοιμο, είναι έτοιμο για το Πάσο, έτσι. Ωραία. Είμαστε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται.
Σίγουρα κάπου θα είναι κρυμμένος ο κύριος. Ο κύριος Σπυρός. Βέβαια, ο κύριος Σπυρός θα είναι κρυμμένος. Ναι, να ελέγξει αν κάναμε σωστή δουλειά εδώ. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε την καλαμαράτα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη συνταγή. Είναι και 2 μέτρα ο σεφ. Κρύβομαι. Και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την τσαρτσούλα μας. Αυτή είναι η κουζίνα, Βαγγέλη. Είδες πώς τυρανιέμαι στις κοσμογεύσεις. Ναι, έχει και άτυρα. Ναι, αυτή είναι η κουζίνα. Τυρανιέμαι εκεί. Λοιπόν, να θέλουμε λίγο το βαδάκι μας. Τα καλαμαράκια μας είναι... Ωραία, ψιλοκομμένα σε ροδέλες, έτσι. Ψιλοκομμένα σε ροδέλες. Και το καλαμάρι πρέπει να είναι όσο πιο ψηλό, τόσο πιο εύκολα μαλακώνει. Τόσο πιο εύκολα μαλακώνει. Βλέπω οι μερίδες είναι πραγματικά μεγάλες, δηλαδή εδώ έχουμε 300 γραμμάρια τουλάχιστον καλαμάρι πάνε. Ναι. Δεν τσιγκουνευόμαστε δηλαδή εδώ. Βλέπετε κυρίες και κύριοι, ήδη εγώ το βλέπω. Δηλαδή, πραγματικά είναι, όταν βλέπω τα τηγάνια να δουλεύουν έτσι σωστά, εμποδιζώ. Okay. Σαλατάκι. Δεν πάμε να κάνουμε σαρτουλά βασικά. Ντοματούλα καρέ, φυσικά, ναι. Βάζουμε μέσα και το μαντινιά. Βάζουμε και λίγο σκοτάκι μέσα στα πουλιά μας. Φυσικά η προετοιμασία δικιά σου, έτσι, τα σκορδάκια σου, τα κρεμμυδάκια σου, όλα είναι, ναι. Σκοτριμένο πιπέρι. Παγκαλούδι. Και αυτό φρεσκοκομμένο το βλέπω όμως, κοβολάει. Φρεσκοκομμένο. Είδες, Βαγγέλη, πως τέντωσε το καλαμάρι. Αν είναι φρέσκο, τέντωσε. Βασιλικό. Πω, τι αρώματα βγάζει, ε! Ζωμός, νερό, δεν το λες, μυστικό!
Δεν με το λέει ο Αντώνης. Κάνεις σαν το δάσκαλό όμως στην πρακτική, έτσι. Τα άκρυβε. Ναι. Τότε τι πήγα να μάθω, αφού με τα άκρυβε. Τελευταία με τα είπε όμως. Ναι. Θα αφήνουμε λίγο να δάσουμε. Ναι. Σαλτσούλα μας θα βάλουμε και λίγο ζαχαρίτσα. Ώστε να ισορροπήσει η οξύτητα η οποία αφήνει... Ναι. Ισορροπείς τα λάδι με τη ζαχαρίτσα πάντα. Ναι. Και θα βάλουμε και λίγο ελτέ για να δεις πιο καλά η σαλτσά μας. Για να δεις τη σάλτσα μας, μάλιστα. Θαύμα ο Πελτές, είδες, αμέσως έδεσε η... Ναι. Σήμερα θα με συγχωρέσετε. Είμαστε σχεδόν... Είμαστε καλά? Λίγο λατάκια φυσικά. Ναι. Ναι. Βάζουμε τα καλαμάρια μας μέσα στα σαλτσούλα μας. Μάλιστα. Χωρίς τα υγρά, Αντώνη, έτσι. Χωρίς τα υγρά. Χωρίς τα υγρά, ναι. Και τα μακαρονάκια. Και προσθέτουμε και τα μακαρονάκια μας. Τυράκι είναι ένα ιδιαίτερο τυρί. Όχι, είναι τυράκι. Και παρμεζάνα. Και μερικά παρμεζάνα. Φαίνεται. Σπαίνουμε τη φωτιά μας. Είμαστε. Και είναι έτοιμο για στήσιμο, έτσι. Έτοιμη. Ωραία. Εγώ θα κάνω ένα βήμα πίσω για να ακολουθήσει. Τέλειο, ε. Μοσχοβόλησε. Όλη η κουζίνα μας κοβόλησε. Τέλειο, άφωνος. Είμαστε. Και είμαστε έτοιμοι. Και είναι έτοιμο για το πάσο. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε έξω κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, θα είναι και ο Σπύρος έξω. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σου. Έτσι ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία, όχι μόνο για μένα και για τον κύριο Καραγιώρα, αλλά προπάντων για τους τηλεθεατές μας, να δούνε πώς λειτουργεί μια πραγματικά υψηλής... και εμείς στο μαγαζί μας, βρισκόμαστε στην Πέραμο, Νίκη 49. Το μαγαζί λέγεται και Κάνησος, όπως είναι ο φίλος του Χρήστος. Αυτή ήταν να σας ταΐσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ το εγγυούμαι ότι αν θα έρθουν, γιατί εγώ την έχω δοκιμάσει την κουζίνα σου, ξέρω τι είναι. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε έξω για να μας σερβίρει ο αγαπητός Χρήστος τα φανταστικά δύο πιάτα που έστησε ο Αντώνης. Και εμείς τα λέμε έξω στο τραπέζι.
Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε αυτά τα καταπληκτικά δύο πιάτα που ετοίμασε ο Αντώνης για μας. Και σε τα φας, μόνος μου δεν μπορώ να το φάω. Έτσι. Λοιπόν, να φωνάξω μια εδώ τον ειδικό του κρασιού, τον σομελιέ. Χρήστο μου, έρχεσαι λίγο. Ναι. Μπορείς να μας πεις την ποικιλία του κρασιού. Λοιπόν, έχουμε φέρει ένα Sauvignon Blanc για να ταιριάξουμε το σεβίτσε. Θα είναι ό,τι πρέπει για το συγκεκριμένο ψάρι και συγκεκριμένο ομό. Τα είπε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αντώνη, πάμε να δοκιμάσουμε. Ναι, αισθάνομαι σαν να είμαστε στο Masterchef τώρα. Ωραία. Θα σε βρεις εσύ. Μια κοδεσμότητα εσύ. Ωραίο στήσιμο, ρε φίλε. Μπράβο. Να είστε καλά. Το χαλάσαμε. Ναι. Κάναμε τόσο κόπο μέσα για να το στήσεις. Για να πάρουμε εδώ και το μαχαιροπύρωνο. Α, πάρω μόνο το. Θέλω να δοκιμάσω το αβοκάτο με την ντομάτα και το κρεμμυδάκι. Τέλειο, ρε φίλε. Αβοκάτο, ντομάτα, κρεμμυδάκι. Λίγο καυτερή πεπερίτσα. Λίγο καυτερή πεπερίτσα. Σε διάρκω. Για να δω. Όλο μαζί τώρα μια με το. Εσύ το κατάφερες, έτσι. Άρα. Ω. Ζωντάνια, γεύσεις. Είναι θάλασσα. Θάλασσα. Πάμε στο δεύτερο πιάτο. Α, έφτασε κιόλας και ο συνονόματος μου, ο Χρήστος του Σουμελιέ. Έχουμε εδώ τα καλαμαράτα, ναι, αυτή τη φανταστική Παρασκευή που έκανες μέσα και το κρασάκι. Αυτή τη φορά συνδυάζουμε με σαρδονέ ποικιλία, βέβαια για ζυμαρικά μαζί με θαλασσινά και του είδους. Μάλιστα. Πω, πω, τι ωραία περνάμε εδώ στην εξοχή. Τι ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα σερβίρω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, να πάρω το. Το μαχαιροπύρουνο, κουταλοπύρουνο μάλλον. Λοιπόν. Να βγάλω το βασιλικό, ε. Αυτό το τρώω εγώ. Τα έχω κάνει μαντάρα. Έχω κουταλοπύρουνο να δουλέψω πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, το έκανα καλά. Λοιπόν, αυτό επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το τρώω. Ελληνικά, παραδοσιακά. Ελληνικά. Να το, τώρα το πέτυχα. Λοιπόν, να πάρω και λίγα καλαμαράκια από κάτω, που τα είδα έτσι, εδώ είναι. Λοιπόν, το αφήνω μέσα. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Εγώ. Πρώτος. Πρώτα απ' όλα το καλαμαράκι. Πραγματικά εγώ όταν κάνω καλαμάρια πάντα, ναι, σαν σφεντώνες τα κάνω. Θέλω να... Το πολιώνει ρε φίλε στο στόμα. Λοιπόν, θα το δω και θα το ξαναδώ σε replay, να δούμε πώς ακριβώς τα έκανα στα καλαμάρια, να μπορώ να τα καταφέρω κι εγώ έτσι. Θα με πεις μετά. Ευχαριστώ. Ω, τέλειο. Αλτέντε τα ζυμαρικά έτσι όπως πρέπει να είναι. Μπράβο Χριστό. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Να δοκιμάσουμε και το κρασάκι. Καλό καλοκαίρι. Μια μας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έτσι περνάμε εμείς τις κοσμογεύσεις. Τέλειο. Χρήστο μου. Αντώνης. Χρήστος είναι εκεί. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για δεύτερη φορά, έτσι, για τη φιλοξενία στην κουζίνα που μας έδειξε τα μυστικά σου και για τα υπέροχα δύο πιάτα αυτά τα οποία
μας έχεις ετοιμάσει έξτρα για μας, φυσικά και για τους τηλεθεατές. Σου έχουμε καλό καλοκαίρι, καλά, καλή δύναμη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σαν πελάτης και λίγα συντόμως. Ψαροταβέρνα Το Μουράγιο στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Σε εμάς θα βρείτε φρέσκα ψάρια και κρατικά της ώρας. Τα ψάρια μαγειρεύονται από τη βάρκα του μπαμπά και απευθείας στα κάρβουνα της ταβέρνας Το Μουράγιο. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 25940-21375. Ψαροταβέρνα Το Μουράγιο στη Νέα Πέραμο Καβάλας. You. I would hold you tight. I would love you, baby. I would squeeze you. I would hold you tight. I would love you.